Το πρόγραμμα, το πολιτικό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε δεν θα περιμένει, ούτε περιμένει για την μεταμνημόνιο εποχή. Υπάρχουν αρκετά πολλά πράγματα, πολλοί τομείς στους οποίους από τώρα δοκιμαζόμαστε, κάνουμε ή πολύ καλές προχωρημένες ενέργειες ή απλώς αφήνουμε το αποτύπωμά μας, αλλά σε μια διαφορετική κατεύθυνση και λογική από αυτά που μέχρι τώρα εφαρμοζόντουσαν. Άρα λοιπόν, μαζί με τις δεσμεύσεις, μαζί με τους συμβιβασμούς, μαζί με τους περιοριστικούς όρους και την δημοσιονομική προσαρμογή και τα προβλήματα της κοινωνίας που δεν λύνονται προφανώς στην ολότητά τους ούτε στην πλειοψηφία τους, μαζί με αυτά υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς αυτό το επιπλέον, αυτό το διαφορετικό μιας αντίληψης κοινωνικά ευαίσθητης, αριστερής, προοδευτικής, η οποία αφήνει ένα αποτύπωμα. Και επιτρέψτε μου να σας πω την προσωπική μου άποψη ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι πάρα πολλοί κόσμος, διότι γνωρίζαμε όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ τι ποσοστά είχε στο παρελθόν μέσα στην κοινωνία, σε επανειλημμένες εκλογές αναμετρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από 2,5 ή 3 σε λίγο χρόνια διακυβέρνησης με ισχυρούς συμβιβασμούς, ιδιαίτερα στο ζήτημα με τη συμφωνία της μνημονιακής, παρόλα αυτά πάρα πολλοί κόσμος, και ιδιαίτερα από λαϊκές τάξεις, προσβλέπει σε αυτό το διαφορετικό, σε αυτή την διαφορετική γραφή, ενόραση, στάση ζωής, στάση πολιτικής κτλ. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Αλλιώς, να είμαστε σαφείς, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Δηλαδή, αν μόνο εφαρμόζαμε στιγνά ένα πρόγραμμα που κατά πλειοψηφία είναι επιβεβλημένο από εξωτερικές δεσμεύσεις και καταναγκασμούς. Αυτό προηγούμενα, παραδείγματος χάρη που αναφέρατε για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένα από όλα τα οποία, και μάλιστα στον κρίσιμο τομέα της οικονομίας, αχνοφαίνεται, οργανώνεται, διακλαδώνεται. Έγιναν και στο Γκάζι αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, που 150 ΚΙΣΕΠ και άλλες, σαν την οργάνωση των φίλων που εδώ έχουν διαμορφώσει αυτή την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, έρχεται από την ίδια την κοινωνία αυτό και μορφοποιήθηκε νομοθετικά από την κυβέρνηση. Και έρχεται πρώτον διότι έχουν διαλυθεί οι κλασικές μικροεπιχειρηματικές και άλλες σχέσεις λόγω της κρίσης και υπάρχει μεγάλη κρίση στο να μπορέσουν υπαρκτές μικρές οικονομικές ομάδες να προχωρήσουν την πολιτική τους. Έρχεται όμως και για έναν άλλο λόγο. Είναι το αποτέλεσμα αυτού του πρωτόφαντου, απίστευτου κινήματος αλληλεγγύης που υπήρξε στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, καταρχήν για τον κόσμο που υπέφερε από τα μνημόνια, έτσι, από γειτονιά σε γειτονιά, με τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά ιατρία, έτσι, τα συσίτια, και ύστερα και με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μέσα από εκεί διαπαιδαγωγήθηκε ένα ολόκληρο δυναμικό από ανθρώπους, από πολίτες που αυτόβουλα, ανιδιοτελώς απολύτως και με όλη την δημιουργική τους διάθεση κάναν έργο επί του πεδίου που λένε. Αυτός ο απόϊχος έρχεται και μεταφράζεται τώρα στην πίεση που υπάρχει και ευτυχώς ανταποκρίθηκε και η κυβέρνηση και νομοθετικά, θεσμικά, να ενθαρρυνθούν, να ενισχυθούν, να στηριχτούν τέτοιες μορφές πραγματος χάρη αλληλέγγυες κοινωνικής οικονομίας. Ή στον τομέα των δικαιωμάτων, αν έχουμε δει όλα τα νομοσχέδια από το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης μέχρι και τώρα, έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μιλάω και των ατομικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών, της αποσυμφόρησης των φυλακών, της αναγνώρισης με σύγχρονο τρόπο των σχέσεων
στο πλαίσιο ας πούμε και των ευρωπαϊκών και άλλων συμβάσεων, πλήθος μέτρα σε αυτό τον τομέα. Χθες έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση επί δύο ήταν περίπου 120-150 κυρίως γυναίκες συντρόφισσες στο Τρίτσι, στο πνευματικό κέντρο. Ναι, παρότι υπήρχε το πρόβλημα με το μετρό και τα λοιπά. Γιατί? Διότι πλέον αναρτήθηκε για πρώτη φορά η κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τα έμπρακτα μέτρα εναντίον της βίας των γυναικών, η οποία είχε μονογραφηθεί από την ελληνική κυβέρνηση το 2011, επί 6 χρόνια ήταν στα σιρτάρια, τώρα είμαστε ουραγοί ευρωπαϊκά στην κύρωσή της, αλλά εδώ τώρα όχι μόνο θα κυρωθεί τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, αλλά έχουν ενσωματωθεί οι πρόνοιές της μέσα από άρθρα του ποινικού κώδικα, δηλαδή γίνεται κατευθείαν μία αλλαγή στον ποινικό κώδικα, όπου υπησέρχονται οι πιο σύγχρονες, οι πιο δημοκρατικές, οι πιο ανοιχτές απόψεις και για την πρόληψη και για την τιμωρία και για το δημόσιο λόγο γυναικών σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία κτλ. Αυτό είναι έτοιμο. Θα γίνει μέσα στο Γενάρη. Θα γίνει με αντιστάσεις, όπως έγιναν και όλα τα άλλα. Αντιστάσεις και από τον συμπράττοντα σύμμαχό μας στο πλαίσιο δύο κυβερνητικών επιλογών, ας πούμε το εννοώ του Σανέλ κτλ. Συζητιούνται αυτά, ξεπερνιούνται αυτά τα προβλήματα. Γίνονται όμως αυτά τα βήματα. Θα σας πω ένα συνταρακτικό στοιχείο που αφορά σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, θύμα ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης μέσα στην εργασία και ενδοοικογενειακής βίας και τα λοιπά, αυτού του πακέτου των βίαιων συμπεριφορών προς τις γυναίκες, θύματα στην Ευρώπη καταγεγραμμένα, σας επαναλαμβάνω, σας λέω την επίσημη έρευνα, ας πούμε, την ευρωπαϊκή που έχει γίνει, υπήρξαν την προηγούμενη πενταετία 60 εκατομμύρια γυναίκες. Είναι συνταρακτικό το στοιχείο, διότι όσο βροντερό είναι αυτό το στοιχείο, άλλο τόσο ασύλληπτο είναι το στοιχείο της σιωπής που εξαναγκάζονται μεγάλο μέρος από αυτές, δηλαδή να μην βγάζουν το πρόβλημά τους, διότι έχουν φτιαχτεί οι δομές και στην Ελλάδα για κακοποιημένες γυναίκες, για αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Δύσκολα το λένε και δύσκολα και οι κοινωνίες αποδέχονται αφού το λένε αυτή την εξέλιξη. Σας λέω λοιπόν ότι είναι ένα κρίσιμο θέμα, έχει τεθεί εδώ και 20 χρόνια και από την διάσκεψη ας πούμε στην Κίνα, του Πεκίνου ας πούμε και τα λοιπά, πριν 25 χρόνια, με πρωτοπόρες γυναικείες οργανώσεις όλου του κόσμου και στην Ευρώπη και ελληνικές, και σήμερα είναι μια δικαίωση αυτό που θα γίνει, μια δικαίωση που θα αφορά και τις επόμενες γενιές, που θα αφορά ολόκληρη την κοινωνία και τα λοιπά. Αυτά τα είπα απλώς δειγματοληπτικά για να δούμε ότι δεν πρέπει και η σχέση μας με την κοινωνία να οικοδομείται είτε στο να πιστούν ότι είναι απλώς συγκυριακά τα όσα αρνητικά μέτρα λαμβάνονται και ύστερα θα διορθωθούν και περιμένετε, έτσι, είτε στην εξήγηση γιατί είναι κακός ο συσχετισμός δυνάμεων που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε πολιτικές, ας πούμε, προοδευτικές σε όσους τομείς μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Ταυτόχρονα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και στον τομέα της υγείας και αλλού και αλλού. Επί αυτών των κυβερνήσεων λοιπόν δεν έκλεισε κανένα νοσοκομείο, ανοίξανε νοσοκομεία. Τι να κάνω. Μπαίνει μπροστά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δόθηκε η δυνατότητα σε 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους να έχουν πρόσβαση. Και μία σειρά από άλλα πράγματα, με συγχωρείτε, σε όλους τους τομείς και θεσμικά κυρίως, όπου είναι και πιο εύκολο αν θέλετε με την έννοια του ότι δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά στις δεσμεύσεις τις μνημονιακές, έτσι, και τα οποία όμως θα αλλάξουν και αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο. Ακόμα δηλαδή και το ότι μέχρι τέλος του 2017 θα έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις άδειες τις συχνότητες για τα κανάλια. Θα έχει μπει μια τάξη. Θα έχουν πληρώσει.
Θα υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θα μπορεί αυτή η διαδικασία να γίνει με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό παρά τα προηγούμενα 30 χρόνια. Ακόμα και αυτό ως πράξη, το οποίο έχει τρομακτικές αντιστάσεις από την πλευρά των συμφερόντων, διότι αντιλαμβάνεστε, χάνουν την ασυδοσία η οποία υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Ακόμα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι προσφορά στη δημοκρατική εξέλιξη του τόπου, ανεξάρτητα του κάθε κανάλι, τι άποψη ας πούμε θα έχει κτλ. Πλήθος λοιπόν τέτοιων παρεμβάσεων, μαζί και με τις προσπάθειες που γίνονται στο πεδίο της οικονομίας. Χθες μου κατέθεσαν τον προϋπολογισμό του 18. Έχει μέσα και μάλιστα, ξέρετε, δυστυχώς αλλά έτσι είναι, και το λέω ευθύτατα, αυτοί οι προϋπολογισμοί έχουν εγκριθεί από τους λεγόμενους θεσμούς για να έρθουν. Δηλαδή θέλω να πω, είναι στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των πλαισίων και των ορίων που τα βάζουν. Δηλαδή δεν είναι αυθαίρετο ότι κάθεται ο τσακαλώτατο με το πλιαράκι και λένε τόσο τις 100% ανάπτυξη, τόσο τις 100% εξαγωγές. Αυτά είναι νούμερα εγκεκριμένα από τις στατιστικές υπηρεσίες, την ευρωπαϊκή, την ελληνική και από τους θεσμούς και από τις συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια των αξιολογήσεων. Και για πρώτη φορά προβλέπεται πως θα έχουμε μια ανάπτυξη στις τάξεις του 2,5%, υψηλά πάλι υπερπλεονάσματα με βάση τα οποία θα μπορεί να υπάρξει και στο τέλος κάθε χρόνο, όπως θα γίνει φέτος και έγινε και πέρσι, μια δυνατότητα ενός κοινωνικού μερίσματος. Θα υπάρξει λοιπόν αύξηση του ΑΕΠ, θα υπάρξει αύξηση των εξαγωγών, θα υπάρξουν ισχυρά πλεονεκτήματα στο πεδίο και των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης που θα τροφοδοτήσει αυτή την άπτυξη του ΑΕΠ και κυρίως θα υπάρξει και μείωση της ανεργίας. Το τεράστιο ζήτημα, δηλαδή το κομβικό ζήτημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγινε δυνατόν μέσα σε 2,5 χρόνια επί της ουσίας και λόγω του εξαιρετικά μεγάλου τουριστικού ρεύματος που υπήρξε προς τη χώρα μας, έτσι, που θα φτάσει στα 30 εκατομμύρια τουρίστες. Έγινε δυνατόν να υπάρξει μία μείωση κατά 6 μονάδες του ποσοστού της ανεργίας, του καταγεγραμμένου ποσοστού. Προβλέπεται να στο 18 τον επόμενο χρόνο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά πολύ μικρότερο από το 26-27 που ήταν. Δίνει μια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται το ζήτημα, το οποίο μας πονάει όλους και πάνω εκεί λαμβάνονται όσα μέτρα λαμβάνονται. Τι δουλειές είναι αυτές, με τι εγγυήσεις είναι αυτές, πόσο πληρωμένες είναι αυτές, πόσο μόνιμες είναι αυτές, πόσο, ας πούμε, το εργατικό δίκαιο κτλ. Βεβαίως υπάρχει η συμφωνία, και αυτό είναι σημαντικό, να ισχύσουν οι συλλογικές συμβάσεις μετά το τέλος του προγράμματος, μετά τον Αύγουστο, από Σεπτέμβριο του 2018, που υποτίθεται πως εκεί πέρα μέσα θα δημιουργηθούν οι συγκλήσεις, οι συμφωνίες, οι ανοχές για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πιο ανθρώπινο, πιο ισχυρό για τον εργαζόμενο. Πάντως είναι το μείζον ζήτημα και επ' αυτού επίσης έχουν γίνει βήματα. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται αυτό και ο κόσμος. Θα μπορούσα τυπικά να σας απαριθμίσω, θα τα έχετε ακούσει πολλές φορές ίσως τον τελευταίο καιρό ή θα τα έχετε διαβάσει, τα βήματα του πολιτικού μας σχεδίου, του πολιτικού οικονομικού σχεδίου για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και πώς θα ανοίξει ύστερα μία περίοδος για μία μεταμνημονιακή Ελλάδα με την κοινωνία όρθια, όπως είχαμε υποσχεθεί στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, ταυτόχρονα όμως με θετικό αναπτυξιακό πρόσημο και δυνατότητα κοινωνικής αναδιανομής υπέρ των ασθενεστέρων. Διότι εκεί σε τελευταία ανάλυση κρίνεται η αριστερή πολιτική μέσα, ας πούμε, από την αναπτυξιακή πορεία. Και βεβαίως με ένα άλλο πρότυπο, αρκετά διαφορετικό ή πολύ διαφορετικό, κατανάλωσης, ένα άλλο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης από αυτό
το οποίο είχε συνομολογηθεί ατύπως και ανεπαισθήτως στα λεγόμενα χρόνια της ευμάρειας και τα λοιπά, ας πούμε εκείνη τη 15ετία όπου γινόντουσαν διάφορα, ας πούμε, και ο κόσμος είχε την αυταπάτη, ενώ δεν υπήρχε παραγωγή, ενώ ο πρωτογενής τομέας διελύεται, ενώ υπήρχε η αυταπάτη της ευμάρειας, της ανόδου και τα... Χρειάζεται λοιπόν και ένα πολύ διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο μέσα από το οποίο θα εξασφαλίζεται αυτή η διαχρονικότητα στην ανάπτυξη, στη δυνατότητα κοινωνικής ανιδιανομής και τα λοιπά. Αυτά θα κρυθούν στο επόμενο διάστημα και οι σταθμοί είναι γνωστοί. Μία γρήγορη, δυνατόν και σαφής τρίτη αξιολόγηση πάνω στο πρόγραμμα, αυτό δηλαδή που προσπαθούν να γίνει τώρα, χωρίς επιπλέον, αυτό από όλες τις πλευρές το έχετε δει, έχει επιβεβαιωθεί, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις δημοσιονομικές, πλην όμως όλοι και όλες ξέρουμε ότι για το 18 και για το 19 επιβαρύνσεις οι οποίες έχουν συνομολογηθεί ή νομοθετηθεί στα προηγούμενα χρόνια θα γίνουν και θα υπάρξουν. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και ειλικρινείς. Απλώς η τρίτη αξιολόγηση δεν θα φορτώσει περαιτέρω αυτή την κατάσταση. Και απλώς, που δεν είναι απλώς, θέλει πολλή σκέψη και πολλή δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, θα επιδιορθώνονται συνεχώς και ατέλειες και λάθη, αστοχίες και αδικίες κάποιων νόμων, του ασφαλιστικού, το έτσι, που μέσα από την εφαρμογή, μέσα από την πορεία προς την εφαρμογή το βλέπεις και παίρνεις ή μεταβατικά μέτρα ή αλλάζεις μετροπολογία αυτούς τους νόμους κτλ. Πλην όμως αυτό είναι το πρώτο βήμα, είναι η τρίτη αξιολόγηση. Αμέσως ύστερα έρχεται η υπόθεση της συζήτησης για το χρέος. Το Δούνου του θέλει να γίνει το Φλεβάρι αυτή η συζήτηση, Φλεβάρι, Μάρτι, έτσι ώστε να υπάρξει η απόφαση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους μέσω μακροπρόθεσμα άμα τη λήξη του προγράμματος, μετά δηλαδή τον Αύγουστο του 18. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο ζήτημα είναι. Εκεί είχε κολλήσει πέρσι η πρώτη και ύστερα η δεύτερη αξιολόγηση και ήταν και το αντικείμενο σύγκρουσης ανάμεσα στο Δούνου του και στην Ευρώπη, προφανώς με θύμα τη χώρα μας. Και ήταν επιτυχία το ότι πήγαμε τελικά στον περίφημο συμψηφισμό για το μέλλον τόσο της 101 και 1% θετικά μέτρα κοινωνικών παροχών και 1% αρνητικά ασφαλιστικών φορολογικών. Αυτό σαν μοντέλο. Τώρα να φτάσουμε εκεί και θα δούμε πώς και αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Διότι υποτίθεται πως όλα αυτά μέσα στην πορεία κάνεις προσπάθεια, όχι ποτίθεται, για να τα βελτιώσεις, για να τα αλλάξεις. Δεν είναι τίποτα κανόνες που έχουν έρθει από το Μωυσή και έχουν κατέβει. Κάνεις προσπάθεια, δεν λέω επίσημα τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση, την έχεις ακούσει. Δηλαδή όπως οι άλλοι επαναδιαπραγματευόντουσαν και μας φέρανε 2 και 3 φορές στο τραπέζι πράγματα που είχαν κλείσει, που είχαν συνομολογηθεί, που έλεγε ο Σόιμπλε, εγώ που βάλω την υπογραφή μου δεν για το φορολογικό ασφαλιστικό με την πρώτη αξιολόγηση, και ξανάρθε εκβιαστικά στη δεύτερη με αφορμή το Δούνου του. Έτσι και από την πλευρά μας, αν πηγαίνει όμως καλά η ελληνική οικονομία, εάν και εφόσον έχει βγει στις αγορές με έναν τρόπο άνετο, χαλαρό, φερέγγιο, όχι εκβιαστικά, με λαράκι ας πούμε που μαζεύεται τώρα από τις δοκιμαστικές εξόδους, τότε μπορείς και εσύ να πεις, παιδιά, ξέρω κι εγώ ότι αυτό το μέτρο, το άλλο για το 19, για το 20, το βάζω σε μεταβατικές περιόδους ή δεν το κάνω ή το αναπληρώνω από κάτι άλλο. Άρα είναι ανοιχτό και αυτό το. Εδώ τώρα ένα μεγάλο εμπόδιο. Αυτό το εμπόδιο έχει όνομα Γερμανία. Όχι γενικά και αόριστα Γερμανία, ούτε θα μίλαγα τώρα επ' αφορμή για το τι ευθύνες έχουν, για το ποιος είναι ο ρόλος, για το πώς η γερμανική Ευρώπη, δεν ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά το ότι δεν υπάρχει εκεί αυτή τη στιγμή μια πολιτική σταθερότητα μπορεί να βοηθάει τη χώρα, λέω εγώ, να τελειώσει πιο γρήγορα την τρίτη αξιολόγηση με βάση συμπεφωνημένα,
διότι και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ψάχνονται, λένε διάφορα, είναι μετέωροι κοιτώντας προς το Βερολίνο. Ταυτόχρονα όμως μας δυσκολεύει να υπάρξει συμφωνία για το χρέος. Διότι μια τέτοια συμφωνία, προφανώς μόνο μια ευρωπαϊκή ηγεσία με σταθερότητα στη Γερμανία και με το ρόλο που παίζει η Γερμανία, θα μπορούσε ή θα μπορέσει να τη συνομολογήσει, να τη διαπραγματευτεί, να πιέσει, να μας αδικήσει. Οτιδήποτε αν είναι, πρέπει να υπάρχει για να το κάνει. Το καταλαβαίνω. Εκεί λοιπόν υπάρχει δυσκολία ως προς αυτό. Και επιτρέψτε μου την εκτίμηση, το είχα πει και όταν γίνανε γερμανικές εκλογές, όντας λιγάκι γνώστης των γερμανικών καταστάσεων, με βάση τον γερμανικές εκλογές που ολοκλήρωσαν τον πολιτικό εκλογικό κύκλο στην Ευρώπη, εκτός Ιταλίας που μπορεί Φλεβάρι-Μάρτι να γίνουν έκτακτες, και κάπου αλλού νομίζω είναι στην Αυστρία πέραν του Προέδρου που γίνανε τώρα, κάπου αλλού δεν παίζει ρόλο, πάντως έχει ολοκληρωθεί βασικά ο κύκλος, ο πολιτικός κύκλος των εκλογών, με εξαιρετικά έτσι αντιφατικά και προβληματικά στοιχεία στα αποτελέσματά του, όλοι έχουμε επίγνωση. Τότε λοιπόν είχα εκτιμήσει με βάση τα αποτελέσματα ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μεγάλο συνασπισμό. Δηλαδή χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες μαζί. Που αποτελούσε πάντοτε το απάντιο για τις γερμανικές πολιτικές και οικονομικές σταθερότητας με τα πολεμικά. Αυτό τώρα επανέρχεται στην επιφάνεια. Παρότι οι σοσιαλδημοκράτες είναι εντελώς, ας πούμε, χαμένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα και δεν θα το θέλανε. Θα θέλανε να ξαναμεγαλώσουν μέσα σε συνθήκες αντιπολίτευσης. Πλην όμως, επειδή φοβούνται όλοι το ακροδεξιό κόμμα, διότι και άλλοι ακροδεξιοί είναι, ενώ το οι φιλελεύθεροι και το κοινωνικοσοσιαλιστικό κόμμα δεν κάνουν ούτε ταυτίσεις ούτε ισοπεδώσεις. Είμαι πάρα πολύ σαφής το τι λέω. Δεν εννοώ το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το χριστιανοδημοκρατικό κτλ. Αλλά μιλάω για το κοινωνικοσοσιαλιστικό της Βαυαρίας που είναι ο βασικός εταίρος της Μέρκελ, και μιλάω και για τους φιλελεύθερους, οι οποίοι είναι εντελώς νεοφιλελεύθεροι και τα λοιπά, επικίνδυνα. Φοβούνται όμως όλοι αυτοί πως αν ξαναγίνουν εκλογές θα έχει ξανά άνοδο στη βάση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος τα λοιπά, το AfD. Και άρα για να αποφύγουν τις εκλογές μπορεί να ξαναπάμε εκεί πέρα σε τέτοιο συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών σοσιαλιστών. Το επόμενο βήμα, και πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν, αφού περάσουμε και από εκεί, στον οδικό χάρτη, είναι, εξ όσων επίσης ίσως γνωρίζετε, η τακτοποίηση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Θα μπορούσε επ' αυτού να γίνει πάρα πολλή συζήτηση και από πολύ πιο ειδικούς και από μένα και από εσάς. Αλλά το θέμα δεν είναι να τα συζητάνε μόνο οι ειδικοί αυτά, διότι αυτό αφορά όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι γίνεται μία προσπάθεια, φάνηκε αυτό από το δούνο του προδημήνου που έθεσε μια τέτοια, ας πούμε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο για να υπάρξει μια αδυναμία του τραπεζικού συστήματος πάλι και να απαιτηθεί μια τέταρτη αναχρηματοδότηση. Έτσι. Αυτό με βάση τα νούμερα που υπάρχουν δεν εξηγείται. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη. Θεωρείται ότι όλα τα νούμερα, και μάλιστα έτσι όπως τα έχουν πάει οι τράπεζες και έχουν συμμαζευτεί, δυστυχώς έχουν συμμαζευτεί, αφαιρέσαν ό,τι υπήρχε από τα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία, που υπήρχε δεσπόζουσα θέση σε κάποιες από αυτές τις χώρες, βοηθιόντουσαν και οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι Έλληνες πολίτες, φοιτητές, αυτά όλα έχουν τελειώσει, να ξέρετε, και τα μαζεύουν για κεφάλαια, για να μπορούν να υποστηρίξουν τη θέση τους, να μην γίνει καινούργια ανακεφαλαιοποίηση, ας πούμε, κτλ. Με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό το stress test, που θα είναι το τελικό stress test, ενώ ήταν να γίνει το καλοκαίρι και σε όλη την Ευρώπη θα γίνει το καλοκαίρι, για να μην είναι πολύ κοντά στην έξοδο της χώρας και τυπικά, ας πούμε, αυτό που λέμε Αύγουστος, Σεπτέμβριος του 18 από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και την έξοδος της χώρας στις αγορές από τον νόμος, για να μην είναι πολύ κοντά σε αυτό και η όποια εξέλιξη διακινδυνεύσει αυτή την υπόθεση, το φέραν πιο κοντά. Δηλαδή το φέρανε για το Πάσχα. Απρίλιο. Απρίλιο-Μάιο.
να γίνουν αυτά τα stress test σε όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για να δώσουν το πράσινο φως ύστερα για να κλείσει, ας πούμε, πλέον η τέταρτη αξιολόγηση που θα είναι και η τελευταία εν όψη της, των δεσμεύσεων της συμφωνίας. Ελπίζουμε εκεί να μην παρουσιαστούν προβλήματα. Αυτό που βλέπετε, όλο η νευρικότητα που υπάρχει γύρω από το θέμα των κόκκινων δανείων, των πληστηριασμών, όλου αυτού, έχει σχέση ακριβώς με αυτό που αισθάνεται ως ανάγκη το τραπεζικό σύστημα. Όπως είδατε, χρησιμοποιώ εκφράσεις που δεν τις παίρνω πάνω μου, δηλαδή το αν το έχει, δεν το έχει ανάγκη, διότι πράγματι το πώς διαμορφώθηκε, εμείς δεν είχαμε τραπεζική κρίση όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ενώ είχε η Ισπανία και η Ιρλανδία, δεν είχαμε. Υπήρχε κρίση χρέους στη χώρα. Η τραπεζική κρίση δημιουργήθηκε ύστερα και περάσαμε στις 2 και 3 ανακεφαλαιοποιήσεις. Γι' αυτό σας λέω, θα ήθελε μια ολόκληρη, πολύ ωραία κουβέντα για το τι πράγματι έχει συμβεί και έχουν αδυνατήσει τόσο πολύ ακόμα και οι συστημικές, δηλαδή οι 4 τράπεζες. Εκεί λοιπόν γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει μια νευρικότητα από ό,τι φαίνεται που περνάει και στην αγορά, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τα δυνατόν περισσότερα κεφάλαια και να είναι κατά λιγότερο ανοιχτές οι τράπεζες. Εμείς έχουμε την επιβεβαίωση από την κυβέρνηση, και το γνωρίζετε επίσης αυτό, ότι έχει γίνει άτυπη συμφωνία με τον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τους πληστηριασμούς, με την πρώτη κατοικία, με τα δάνεια των μικρών κτλ. Αυτή η συμφωνία δημόσια δεν μπορεί να βγει. Και όταν μίλησα και με τον Καραμούζη και την, που ήρθαν και με είδανε στη Βουλή με το, αυτό το κονκλάβιο των ελληνικών τραπεζών, και τέθη το ζήτημα δημοσίως που πήραμε θέση, δημόσια και αυτοί είπαν ότι όχι, δεν υπάρχει, ας πούμε, μια συμφωνία, αλλά από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι πρέπει και η κοινωνική ευαισθησία κτλ. Δεν μπορούν να το πούνε, διότι υπάρχουν οι απ' έξω, υπάρχουν οι δεσμεύσεις, οι ομοιρίες που τους υποχρεώνουν να κινούνται με ένα τέτοιο τρόπο. Οι διαβεβαιώσεις που υπάρχουν πάντως είναι ότι θα τηρηθούν όλα όσα έχουν να τηρηθούν και άλλα περισσότερα από αυτά που έχουμε διαβεβαιώσει τον κόσμο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα αρχίσει και ένα ευρύτατο πρόγραμμα κουρέματος επί του κεφαλαίου δανείων, θα γίνουν ρυθμίσεις δηλαδή πολύ πέραν αυτών που γίνονται τώρα, και θα κληθεί πολλής κόσμος με ένα συστηματικό και ατομικό τρόπο να ρυθμίσει δάνεια, υποχρεώσεις και καταναλωτικά στεγαστικά κτλ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ούτε φανερά ούτε μαζικά, θα γίνει όμως συστηματικά. Θα ήταν ακόμα κάτι καλύτερο, για να είμαστε σαφείς. Επειδή μιλάμε εδώ, πού μιλάμε? Αν λάγαμε έξω, μπορεί να έμενα σε αυτό που σας είπα. Ο Ευκλήδης, όταν μιλάει στη Βουλή, είναι υποχρεωμένο να μένει εκεί. Θα ήταν ακόμα καλύτερα να είχαμε προχωρήσει σε μια ρητή συμφωνία και με τους θεσμούς, πράγμα που δεν το επέτρεψαν όμως για δικούς τους λόγους, διότι έτσι συμπεριφέρονται στις μικρές χώρες που έχουν αποφασίσει να είναι και ο λίγων πειραματόζωα. Περί αυτού πρόκειται, μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Θα ήταν πολύ καλύτερο λοιπόν να υπήρχε μια συμφωνία με βάση την οποία, πριν πωληθούν πακέτα δανείων σε hand funds έξω, να μπορεί με το ίδιο ποσοστό ή έστω κατά τη μεγαλύτερο να υπάρχει μια ατομική διαπραγμάτευση για την αγορά ή την εξόφληση των δανείων από κάθε πολίτη ξεχωριστά. Πλην όμως αυτό, ποτέ δεν πρόκειται να το πούν ανοιχτά, ποτέ δεν πρόκειται να το κάνουν έτσι. Θεωρούν πως είναι μέσα στην Αγία Βίβλο του τραπεζικού ευρωπαϊκού συστήματος να μην δοθεί ένα τέτοιο σήμα προς την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι ο καθένας μπορεί τελικά να μην πληρώνει ανεξαρτήτως κρίσεως και κάποια στιγμή, όπως έγινε και στην Ελλάδα, θα γίνει έτσι. Αυτό είναι η δικαιολόγηση. Σας λέω τώρα, επίσης δεν την παίρνω πάνω μου. Έτσι όμως είναι τα πράγματα, για να ξέρουμε τι. Λοιπόν, αμέσως ύστερα μετά το crash test της, των τραπεζών ως προς αυτό, θα αξιολογηθεί πλέον όλη η πορεία εξόδου της χώρας στις αγορές. Δηλαδή αυτό που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι και είναι πετυχημένο. Αυτό που γίνεται τώρα και αφορά 20 τόσο ακόμα δις, κυρίως ομολόγων της φάσης του PSI και τα λοιπά, τα οποία θα μαζευτούν σε μικρότερα ή σε συγκεκριμένα ομόλογα με
από τα χρονολογημένα ή αλλού, αυτή η εσωτερική διαρρύθμιση που γίνεται του χρέους θεωρείται ένα πάρα πολύ θετικό βήμα για τις αγορές. Ανοίγει το έδαφος για να μπορούν να μπορείς ύστερα να βγεις έξω και να μείνεις έξω, διότι το θέμα δεν είναι μόνο να βγεις ή να μείνεις. Ξέρετε, η Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, δεν μιλάω για την Κύπρο που ήταν εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση, η Πορτογαλία για 2 χρόνια μπαινόβγαινε στις αγορές και δοκίμαζε και τεστάριζε και διαμόρφωνε αυτό το πλαίσιο. Στην Πορτογαλία όμως είναι η μόνη χώρα που έχει γίνει επίσης αριστερό με την ευρύτατη έννοια πείραμα και στο επίπεδο της διακυβέρνησης στη φάση της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Έτσι, στηρίζει η αριστερά κυβέρνηση σοσιαλιστών με ένα πρόγραμμα που ήδη έχει ενσωματώσει ακόμα και στοιχεία ανόδου συντάξεων, μισθών κτλ. Μετά το 2ο χρόνο εξόδου από το μνημόνιο. Είναι δηλαδή μια καλή περίπτωση, αφορά μικρή χώρα και ίδια χαρακτηριστικά σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν, τότε θα αξιολογηθεί και το μαξιλαράκι που θα εισπάρει. Εκεί θα γίνει πάρα πολύ συζήτηση και μέχρι τότε γίνεται για την περίφημη γραμμή υποστήριξης για το bypass, το οποίο υποτίθεται πως δίνουν οι Ευρωπαίοι αυτό που θέλανε να δώσουν και στο Σαμαρά, ας πούμε, τότε ως εγγύηση, δεν είναι δάνειο, δεν είναι τέταρτο μνημόνιο, αλλά είναι εγγύηση με ισχυρή επιτήρηση, διότι αλλιώς δεν θα ήταν εγγύηση, έτσι δεν είναι, για την εγγύηση της δυνατότητας της χώρας να βγαίνει στις αγορές κτλ. Για την ώρα οι διαβεβαιώσεις που υπάρχουν προς την κυβέρνηση, προς τη χώρα μας, προς το οικονομικό επιτελείο είναι ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, θα έχουμε μια καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα. Δηλαδή όταν ακούτε αυτή την έκφραση καθαρή έξοδο και λένε οι άλλοι όχι δεν θα είναι καθαρή η έξοδο, εννοούν αυτό πια. Εντάξει, το να βγούμε χωρίς αυτή την επιπλέον γραμμή υποστήριξης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτά είναι βήματα, αυτά είναι ένας οδικός χάρτης. Υπάρχουν όμως 2 μέγιστα προβλήματα, 2 μέγιστα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν από την πλευρά μας, που προσπαθούμε να τα απαντήσουμε από την πλευρά μας και που έχουν να κάνουν με τα εξής. Το ένα είναι μέσα σε ποιο πλαίσιο αυτή η γραμμή μπορεί να έχει μια διαχρονικότητα, μπορεί να είναι ρεαλιστική, όχι μόνο του 1 χρόνου ή των 8 μηνών που περίπου σας είπα προηγούμενα με τους σταθμούς, αλλά να είναι μια έξοδος βιώσιμη για μερικά χρόνια με ανάπτυξη κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν, μέσα, ποιο είναι αυτό το πλαίσιο το ευρύτερο που μπορεί να βοηθήσει σε μια έξοδο βιώσιμη και με την κοινωνία όρθη, και δεύτερον, ποια θα είναι η Ελλάδα, ποια θα είναι η χώρα μας όταν βγούμε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Δηλαδή με τι χώρα θα βγούμε. Εν όψη μάλιστα και των 200 ετών που τότε θα ξεκινάνε οι γιορτασμοί για την εθνική απελευθέρωση. Το 2020 έραψε. Ποια θα είναι η χώρα η μεταμνημονιακή. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πως εδώ έγινε ένας διπλός πόλεμος. Είναι 2 παγκόσμιοι πόλεμοι, έτσι. 8 χρόνια θα είναι αυτό. Είναι 2 τετραετίες. Που έχουν αναδιατάξει δομές κοινωνικές, συνειδήσεις, σχέσεις, έχουν αλλάξει το ασανσέρ μέσα στις κοινωνικές τάξεις, προσδέσεις και ομοιρίες με εξωτερικά συμφέροντα και κέντρα, διαφυγή έξω και φυγή ενός μεγάλου μέρους υγιέστατου, παραγωγικού, νεολαιίστικου, δυναμικού, επιστημονικού και όχι, έχουν γίνει αλλαγές πολεμικού χαρακτήρα. Και άρα το πώς θα βγει η χώρα δεν είναι να χαρούμε γενικώς. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε και θα είναι καλύτερα. Μπορεί η ψυχολογία του κόσμου να είναι στα τάρταρα. Λέω τώρα το απευκταίο, καταλάβατε. Για να σας προκαλέσω ότι... Δηλαδή μπορεί ο φόβος της οκταετίας αυτός να έχει δημιουργήσει ένα βαθύ συντηρητισμό μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εγώ το είχα πει το καλοκαίρι και έγινε χαμός, αλλά δεν το είχα πει βέβαια έτσι στον αέρα πατέρα, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα μεταμνημονιακή να είναι Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και πατρίς θρησκεία οικογένεια. Δεν είναι απίθανο.
Και όχι γιατί θα το θέλει ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης που ακολουθεί κυρίως την ακροδεξιά στροφή που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά, δηλαδή πως θα είναι αποτέλεσμα του ιδεολογικού πολέμου αριστερά-δεξιά, θα είναι αποτέλεσμα της ίδιας της κρίσης, δηλαδή της διαμόρφωσης της συνείδησης μέσα στην κοινωνία από ένα παρατεταμένο φόβο. Μπορεί, εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, να το συζητήσουμε από τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, δεν είναι μόνο να συζητάμε ή να αναλύουμε στην επαφή μας με τον κόσμο, με την κοινωνία και καθένας από εμάς, από εσάς, εκεί που είναι, κάνει τις κουβέντες του, το πόσο καλά θα πάει αυτό ή εκείνο το οικονομικό μέτρο της μνημονιακής συμφωνίας ή τι επιπλέον κάνει αυτή η κυβέρνηση που την καθιστά καλύτερη από τους άλλους. Το θέμα είναι να αρχίσει να οριμάζει ένας διάλογος στο πολιτιστικό, πολιτισμικό, ηθικό, κοινωνικό επίπεδο για το ποια χώρα μετά. Και αυτό πρέπει να γίνει από τώρα. Και πρέπει να αγκαλιάσει και να γίνει, να έρθουν προτάσεις, όλες οι δημιουργικές αιστείες, διότι κάποιες δημιουργηθήκαν και μες στην κρίση. Αυτές είναι οι αντιφάσεις που επιτρέπουν και την κοινωνική εξέλιξη και πρόοδο, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Το δεύτερο θέμα, και εκεί προφανώς η πρίκα, γιατί είχαμε τη στρατηγική κερδίζουμε χρόνο και δίνουμε χώρο, ή δεν το έχετε ακούσει? Το έχετε ακούσει από τους Σοβιετικούς και από τους Ρώσους πριν τους Σοβιετικούς. Το είχαν κάνει μια φορά με τον Ναπολέοντα, ύστερα το κάνανε οι Σοβιετικοί με τον Χίτλερ. Υποχώρηση μέχρι να έρθει ο Δεκέμβρης και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό ήταν, από τότε βγήκε η στρατηγική του κερδίζουμε χρόνο, δίνουμε χώρο. Αυτό κάνουμε τώρα. Εξηγούμαστε, δεν είναι σε κανένα ούτε συνεδριακό ντοκουμέντο, ούτε ποτέ θα το πει ο Πρωθυπουργός αυτό. Έτσι, το λέμε εμείς σε καμιά συνέντευξη, να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουμε. Σιγά σιγά λοιπόν διαμορφώνουμε μέσα στην ελληνική κοινωνία τα αντισώματα, τα θετικά σώματα, τα θετικά πρόσημα, τα θετικά πρότυπα της αντιστάσεις ή τις ακυρώσεις και τις αποδομήσεις πραγμάτων που για δεκαετίες είχαν παγιωθεί. Αυτό κάνουμε και αυτό θέλει χρόνο. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και σας μιλάω έτσι τώρα που είμαστε 3 χρόνια. Αλλά αυτά τα συζητήσαμε και πέρσι και πρώτο συζητήσαμε στο εξάμηνο και κάποιοι σύντροφοι από την πλευρά τους ευλόγως και σεβαστοί είπανε όχι, ή εδώ η αριστερά μην βουτήξει τα χέρια της σε άλλο πράγμα. Σεβαστό. Πέρασε ο χρόνος, το ξανασυζητήσαμε, το βλέπουμε σε κάθε αξιολόγηση, μας έρχεται. Είναι πραγματικό το πρόβλημα. Διότι είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ταυτότητα, την αριστερή, ανάμεσα στην απήχηση στην κοινωνία, ανάμεσα στη δυνατότητά σου πράγματι να είσαι διαφορετικός και να μην γίνεσαι άθυρμα των εξουσιαστικών καταστάσεων διακυβέρνησης που προφανώς υπονομεύουν όλα τα προηγούμενα που είπα. Εντάξει, είναι μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά και στο χρόνο όπου έχεις τη δυνατότητα να βάζεις και να εντυπώνεις μέσα στο κοινωνικό σώμα κάποια πράγματα πολιτικών σαν αυτά που είπα προηγούμενα. Είναι δύσκολο, ούτε απαντιέται έτσι, ούτε είχαμε. Όταν λέγαμε όλοι μαζί αχαρτογράφη τα νερά, τι εννοούσα? Έκθεση να μας δίναν τότε να γράφαμε πριν από μερικά χρόνια, καθένας θα γράφει την ίδια τη δικιά του έκθεση. Ιδέα δεν είχαμε. Ιδέα κυριολεκτικά, ούτε ξέρα. Ενώ για τη διακυβέρνηση, για τα πώς γίνεται, τι συσχετισμοί κτλ. Άρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να συζητήσουμε γι' αυτό, για τη χώρα μας μετά τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Το ζήτημα είναι τώρα, ποιο είναι το πλεονέκτημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα, το μονιμότερο που θα καταστήσει τη χώρα μας, θα τη βάλει στο απειρόβλητο και θα καταστήσει τη χώρα μας ικανή, και το λαό μας ικανή, μέσω μακροπρόθεσμα πια κοιτώντας και όχι αναδιετία μπρος πίσω, να έχει μια τέτοια πορεία. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο? Είναι ακρεφνώς οικονομικό, είναι μόνο η Ευρώπη? Εγώ θέλω να σας δώσω μια απάντηση πάνω σε αυτό το ζήτημα από τη δικιά μου πλευρά. Είναι και το σημείο μόνο, γι' αυτό μην βλέπετε, δεν είναι πρόκειτο ποτέ να διαβάσω γραπτά που είχα κάτι τέτοια μπροστά μου, είναι το σημείο που δώσαμε και με εμπάργο σαν δελτίο τύπου από τη σημερινή συνάντηση, είναι όλο αυτό.
Ακούτε επανειλημμένα τον Πρωθυπουργό να λέει και έξω, εδώ και ένα χρόνο, είμαστε πόλος σταθερότητας. Εννοεί διάφορα πράγματα. Και καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει να καταλάβει. Εννοώ κυρίως από τους ξένους. Τώρα μιλάμε για τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και τα λοιπά. Άλλοι σκέφτονται, ας στη χώρα μας γίνονται τρομοκρατικές ενέργειες. Εκεί δεν γίνονται, χτύπα ξύλο, ακόμα. Έτσι δεν είναι. Άλλοι σκέφτονται άλλα πράγματα για τη σταθερότητα. Άλλοι σκέφτονται ότι εμείς δημιουργήσαμε τη συνεργασία του Νότου που διαμορφώνει μια ατζέντα. Μην βλέπετε που είχαμε την τραγωδία την προηγούμενη εβδομάδα στη Μάνδρα και δεν έγινε ιδιαίτερη συζήτηση, και σωστά, ήταν κοσμικό, απίστευτα τραγικό το γεγονός που έγινε, και δεν έγινε κουβέντα για τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμπορκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρώτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ύπαρξή της που είχε ως ατζέντα την κοινωνική σύγκληση και την κοινωνική Ευρώπη. Και έγινε μετά από επιμονή του μπλοκ της συνεργασίας, δεν είναι μέτωπο, και μέσα είναι ο Ραχώη, ο Αναστασιάδης, δεξί, θέλω, ο Μαλτέζος. Δεν είναι, δεν είναι ιδεολογική πλατφόρμα, είναι όμως στη βάση των πραγματικών αντιθέσεων μέσα στην Ευρώπη, Βορράς-Νότος, ελλείμματα του Βορρά που γίνονται, του Νότου που γίνονται πλεονάσματα του Βορρά, ανάμεσα σε αυτά τα παραδεδεγμένα από όλους, είναι μια συνεργασία η οποία έφερε στην επιφάνεια με έτσι ισχυρό τρόπο το θέμα της ανάγκης συγκλήσεων στο κοινωνικό επίπεδο και διαμόρφωσης δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κοινωνίες. Άρα, ποιο είναι το τρίγωνο των θεμάτων από τα οποία εξαρτάται αυτή η εικόνα της πολιτικής σταθερότητας και του πόλου σταθερότητας που πρέπει να δίνει η χώρα μας για να λαμβάνεται ισχυρά υπόψη από τον Αμερικάνικο παράγοντα, από τους Ευρωπαίους, από τους Ρώσους στην περιοχή, να μην είναι εύκολο να την τρικλοποδιάσουν κλπ. Είναι τρία πράγματα και αφορούν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, μην έχουμε καμία αμφιβολία. Και έχουν γίνει βήματα από την ελληνική κυβέρνηση που ποτέ δεν θα τα κάνανε από τις άλλες πλευρές, οι οποίοι ήταν απλώς με ροδούλη με ροφάει. Να έρθει να καταναλώσουμε. Το έχουμε καταλάβει, πια νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έχουν γίνει ισχυρά βήματα, σημαντικά βήματα σε τρεις τομείς. Πρώτον, στα Βαλκάνια. Δεύτερον, στην ευρύτερη περιοχή με τριγωνικές συναντήσεις και ανάπτυξη συγκεκριμένων, ας πούμε, project και τα λοιπά. Και τρίτον, στο διάλογο που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτά τα τρία είναι κορυφαία ζητήματα, των οποίων η τύχη κρίνεται μέσα στο 17, το 18, έτσι, και θα κρίνει και τις γεωπολιτικές σταθερές και αστάθειες και αποσταθεροποιήσεις ή ενισχύσεις στην ευρύτατη περιοχή. Εκεί λοιπόν η χώρα διαδραματίζει ήδη ρόλο. Έχει να παίξει ρόλο. Είναι το σημείο αναφοράς. Δηλαδή το ότι ήμασταν η 10η χώρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ότι έχουμε ταυτόχρονα από τρεις υπήρους σύνορα, ας πούμε, ή είμαστε κοντά στην Τουρκία που βρίσκεται σε μια γενικευμένη πρωτοφανή αστάθεια για τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα, ή μία σειρά άλλοι παράγοντες, θα μπορούσα μόνο γι' αυτό να σας μιλάω επί ώρα, ή μία σειρά άλλοι παράγοντες καθιστούν τη χώρα χρήσιμη, κομβικό σημείο που κρίνονται θέματα ενεργειακά, κρατήστε το αυτό, για όλη την Ευρώπη, διασύνδεσης Αφρικής, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη, πορείας των Βαλκανίων που άλλες είναι με το μισό πόδι μέσα, άλλες είναι με μεγάλη καθυστέρηση, άλλες είναι για να μπουν, είναι 6-7 χώρες. Αν όλο αυτό το πράγμα μπει με τη βοήθεια της χώρας μας, διότι τώρα παραδείγματος χάρη θα κάνει την Προεδρία η Βουλγαρική κυβέρνηση, θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνει Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι αυτό το εξάμεινο, επειδή είναι το Brexit. Εάν και όσο βοηθάει η χώρα, αναβαθμίζεται όλη η περιοχή. Αναβαθμίζεται γενικά και αόριστα, αναπτυξιακά, όπως λένε οι κεφαλαιοκράτες, Ελντοράντο κτλ. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Ενισχύεται, παραδείγματος χάρη, ο πόλος
να δώσει τη μάχη στο άλλο επίπεδο για το μέλλον της Ευρώπης, να μην γίνουν οι αλλαγές που επίκυνται ή εν πάση περιπτώσει που συζητιούνται στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιζήσει, για να επιβιώσει. Δεν πρόκειται να επιζήσει ούτε να επιβιώσει αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή χωρίς πολιτικές στα ζητήματα, είναι φανερό αυτό, θα διαλυθεί στα εξών συνετές. Πρέπει να ενισχυθεί ο πόλος που θα αποτρέψει, παραδείγματος χάρη τις πολλές ταχύτητες σε μόνιμη βάση ανάμεσα στις χώρες, τα νέα αποικιακά φαινόμενα επίσης ανάμεσα σε χώρες, τις περιφερειακές αναδιπλώσεις, βλέπετε τις τέσσερις χώρες του Βίζεγκραντ, βλέπετε τις Βαλτικές κτλ. Τις ειδικές οικονομικές ζώνες, δηλαδή δεν πρέπει τα Βαλκάνια να καταστούν μια ειδική οικονομική ζώνη όπου εντάξει παιδιά, άντε μπείτε μέσα, σας βάλαμε Σέρβους, Μαυροβούνιους, Βούλγαρους, Ρουμάνους και τα λοιπά και τα λοιπά, και μισή μισή, μισές συντάξεις, όχι κοινωνικές εγγυήσεις, επίπεδο χαμηλών υπηρεσιών μόνο και όχι δυναμικός πρωτογενής ή δευτερογενής τομέας κλπ. Κλπ. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ποιες είναι οι ειδικές οικονομικές ζώνες για να παίρνουν ανάσα οι κεντροευρωπαίοι, ας πούμε, και το κεντρο... Αυτά όλα είναι... έχουν μπει στο τραπέζι. Αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης. Πρώτον, στο αν θα υπάρξει και δεύτερον, ποια θα είναι. Εμείς έχουμε θέσεις και ξέρουμε τι λέμε γι' αυτό. Μία εντελώς άλλη ριζοσπαστική αρχιτεκτονική παρέμβαση στις ίδιες τις συμβάσεις και τις συμφωνίες, άλλος ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δημοκρατική νομιμοποίηση του Ευρωκοινοβούλιο, πολλαπλάσιος προϋπολογισμός γιατί με 1% δεν γίνεται, κοινωνικές συγκλήσεις και κοινωνικές ρήτρες. Αν δείτε παραδείγματος χάρη τα κεφάλαια με τα οποία κάθε χώρα μπαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε παρακολουθήσει, ξέρετε, που λέει ας πούμε το κεφάλαιο 16, το κεφάλαιο 9, το κεφάλαιο 22, το οποίο δεν το έχει ολοκληρώσει η Τουρκία ή η Βουλγαρία ή καθένας. Και εμείς είχαμε κεφάλαια πριν να πούμε. Δεν θα βρείτε εκεί τίποτα, ενώ έχει για ελευθερίες, δημοκρατίες, δικαιοσύνη, διοικητικό σύστημα, οικονομία, διάφορα, έτσι, σαν κριτήρια για την... Δεν θα βρείτε τίποτα που να αφορά την κοινωνική σύγκληση. Ότι ρε παιδί μου να έχει κάτω από 10% ανεργία, λέω. Να έχει κάτω από 12%, καταλάβατε, ανεργία. Να έχει τις τάδε κοινωνικές εγγυήσεις. Να έχει... Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Το ξέρω πως είναι ταξικά τώρα. Ναι, λοιπόν. Σας λέω λοιπόν ότι ακριβώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Αλλιώς δεν έχει κανένα μέλλον η Ευρώπη. Δηλαδή, εάν πρόκειται να συστηματοποιηθεί μέσα από αγώνα και συγκρούσεις θα γίνουν αυτά και μέσα από αλλαγές της πολιτικές ομάδες και μέσα από αλλαγές στα κόμματα που υπάρχουν. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Είχα τον Πολωνό, τον είχαμε τον Πολωνό πρόεδρο της Δημοκρατίας προχθές εδώ. Μια μεγάλη χώρα η Πολωνία, πολύ μεγάλη χώρα, στο κέντρο. Κοινωνικές συγκλήσεις τα λοιπά, όλος ωραίος και τα ρέστα, ταυτόχρονα είναι στις χώρες Βίζεγκραντ, που δεν θέλουν, παραδείγματος χάρη, την ελάχιστη δημοκρατική και σωστή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χώρα της Ευρώπης να πάρει ένα μέρισμα ευθύνης για μετανάστες και πρόσφυγες να την εφαρμόσουν. Και λένε όχι, καθένας για δικούς τους λόγους. Αν καθίσεις, καθίσαμε, μας είπε τους λόγους, τους καταγράψαμε, θέλω να πω. Αλλά είναι έτσι. Και είναι για εθνικιστική αναδίπλωση. Πρώτα η Πολωνία, πρώτα η Αγγλία, πρώτα. Καθένας με βάση περιχαράκωση, με κλειστά σύνορα δυνατών, έτσι, και με τις αντιπαλότητές του και με μια νεοσυντηρητική νοοτροπία. Μέσα λοιπόν στη Βαρσοβία, και του δώσα και το μεγάλο μετάλλιο της Βουλής, πρόεδρος Δημοκρατίας, είναι εκλεγμένος όμως, έτσι. Λοιπόν, στο Σίσι δεν το δώσα, λοιπόν, μέσα στη Βαρσοβία λοιπόν, και θυμηθείτε το γκέτο της Βαρσοβίας, έγινε η διαδήλωση 70.000 ακροδεξιών την προηγούμενη εβδομάδα. Του κόμματος που είναι και ο πρόεδρος και η πρωθυπουργή και που μας ανέλησε, λέει, μας έχουμε αριστερή πολιτική, αλλά είμαστε δεξιό κόμμα, εθνικό τέτοιο, πιστεύουμε αυτό και πρώτα η Πολωνία κλπ. Αλλά δίνουμε και τάδες στα κοινωνικά κτλ. Εντάξει.
Έτσι όμως, εκεί σας λέω μέσα στη Βαρσοβία είναι μια τεράστια διαδήλωση ακροδεξιών την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Με καλυμμένους απλώς τους αγγελωτούς σταυρούς. Την άλλη φορά θα τους αποκαλύψουν, θα τους βγάλουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα λοιπόν. Μέσα εκεί παρεμβαίνεις, μέσα εκεί υπάρχει, μέσα εκεί υπάρχει και ο μεγάλος σεβασμός, επιτρέψτε μου να το πω, ο μεγάλος σεβασμός που υπάρχει για το ελληνικό υπόδειγμα δεν είναι μόνο για το πώς συμπεριφερθήκαμε στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, το πώς κρατάμε αυτή την υπόθεση, επίσης οδυνηρή και επίσης προβληματική, ακόμα και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με πολλά προβλήματα για να την αναλύσει κανείς και να δει την εφαρμογή της. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι και ο σεβασμός για το ότι υπάρχει μία επιμονή εδώ από τον ελληνικό λαό, όχι από εμάς, να υπάρχει μία προοδευτική, μία αριστερή κυβέρνηση, μία κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, με κορμό την αριστερά, μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον. Το πώς μιλάει ο Κόρμπιν, παραδείγματος χάρη, για την ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το σημειώνουμε για να λέμε και σε άλλους συντρόφους, φίλους και εδώ και έξω τα λοιπά, ότι δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Το να πεις ότι όλα αυτά είναι μια χούντα, είμαστε στη φάση της μεταδημοκρατίας, δεν υπάρχει σωτηρία, το πράγμα βαδίζει προς τα εκεί κλπ. Άνετα, καθένας μας μπορεί να πει ένα τέτοιο αφήγημα. Μπορεί να γεμίσεις από απέραντη απεσιοδοξία και να δεις στη σύγχρονη εποχή, ας πούμε, δεν μπορείς να παρέμβεις θετικά στις εξελίξεις. Άρα λοιπόν, ο ενεργειακός κόμβος που διαμορφώνεται στην περιοχή από τα τρίγωνα, σας λέω, με Λίβανο, Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο, πάντοτε στην περιοχή, και οι αγωγοί που θα περάσουν κτλ. Καθιστούν τη χώρα μας πάρα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για την περιοχή, ταυτόχρονα τα Βαλκάνια και ταυτόχρονα η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουμε από πέρσι στη Ρώμη, που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση με τις 5 εκδοχές που παρουσίασε ο Γιουγκέρ, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό είναι το μεγάλο κάδρο, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε έξω από αυτό το μεγάλο κάδρο. Δηλαδή, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, θα γίνει εδώ, εκεί, εκεί, παρακάτω και τα λοιπά. Πάμε να φτιάξουμε την οικονομία μας. Αυτά δεν υπάρχουν σε συνθήκες αυτής της φάσης, μάλιστα της παγκοσμιοποίησης και της συγκεκριμένης κατάστασης που βρίσκεται η χώρα και των δεσμεύσεων που έχει από πραγματικά νούμερα και γεγονότα, θα ήταν φρικτό ιστορικό λάθος να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό το μεγάλο κάδρο, η δραστηριοποίησή μας εκεί πέρα μέσα, η παρέμβασή μας εκεί πέρα μέσα. Εάν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη χώρα μας μετά, θα πρέπει αυτό το πλαίσιο που εγγυάται ότι έχουμε ρόλο ως χώρα, ως πολιτική, προοδευτική δύναμη κτλ. Στην περιοχή, ως πόλος σταθερότητας. Δεν είναι τυχαίο. Σας λέω, τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που ήρθαν ή τα 5 εκατομμύρια στην Αθήνα, είστε στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν 500.000 πριν μερικά χρόνια, γίνανε 2,5 πέρσι και φέτος πήγε στο Θεό. Ακόμα έξω βλέπεις να τριγυρνάνε αυτά. Δεν γίνονται τυχαία αν δεν υπάρξει ένα κλίμα. Είναι όπως τις αγορές, όπως την λέμε, που παίρνουν το κλίμα, λέει, μυρίζουν, καταλαβαίνουν και σου βγάζουν αξιολογήσεις. Τα μάθαμε όλοι μας όλα αυτά. Το ίδιο είναι και για το τουριστικό ρεύμα. Το ίδιο, δηλαδή, η πολιτική σταθερότητα, ο πόλος σταθερότητας, οι φιλικές σχέσεις, οι γέφυρες, η τοποθέτηση των θεμάτων ειρήνη, ανάπτυξη, σταθερότητα, συνεργασία στην περιοχή για όλες τις χώρες, για το μεταπολεμικό πλαίσιο και τοπίο μετά τους πολέμους σε Ιράκ, Συρία κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αυτή τη σημεία την έχει η χώρα μας. Εμείς πήγαμε στο Στρασβούργο, μας είχαν βάλει και εισηγητές και τον Ούγγρο απέναντι στους 41 πρόεδρους των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Εμείς πήγαμε και τους είπαμε ότι κοιτάξτε, εάν κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε πράγματα, διότι ξέρετε είναι ένα μείγμα υποκρισίας και άγνοιας, ιστορικής άγνοιας. Το τι συμβαίνει, το γιατί λέμε ότι πρέπει να επιληθεί, ότι είναι πρόβλημα που έρχεται από το μέλλον, το μεταναστευτικό, προσφυγικό, ότι αφορά όλους, δεν αφορά μόνο την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία. Επειδή μας ακούτε όλα αυτά με συγκατάβαση, δεν έχετε αντιληφθεί ακόμα τις ευθύνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και η Ευρώπη γενικότερα στους πολέμους και στην αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν πληρώνουμε, δεν κάνουμε, έχουμε αλληλεγγύη, δεν είμαστε φιλάνθρωποι. Δεν ζητάς από τους Πολωνούς ή τους Αυστριακούς ή τους Σλοβάκους ή τους τάδε που πρέπει να πάρουν 7.000, 13.000, 42.000 ή εμείς που φιλοξενούμε τώρα επισήμως 68.000, κρατήστε το επισήμως. Μπράβο. Το όπες το γράφεις. Σε ξέρω εγώ πώς μιλάω ο άνθρωπος. Λοιπόν, που εμείς λοιπόν επισήμως έχουμε 68.000 τα λοιπά. Δεν είναι αυτό, δεν είναι φιλανθρωπία, δεν τους κάνεις χάρη. Ήρθανε και φύγανε από εκεί ζαλωμένοι τα παιδάκια τους, διότι γίναν πόλεμοι, πουλήσαν οι εταιρείες όπλων, σιώπησε, έκανε του Μπεκί, επιτρέψτε μου την έκφραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περίφημες ηγεσίες της στο τι συνέβαινε γύρω-γύρω, χαρήκανε για τις ανοίξεις, για την Αραβική Άνοιξη όπου έγινε και μόνο η Τινησία στάθηκε λίγο στα πόδια της και έχει κάνει κοινοβούλιο και πήγαμε να τη στηρίξουμε ακριβώς ένα χρόνο μετά που είχε γίνει η μεγάλη τρομοκρατική τέτοια στο Πράντο εκεί, διότι την έχουν περιζώσει στην Τινησία ISIS και τζιχάντα από παντού. Δύσκολα προβλήματα, μεγάλα. Αίγυπτος, Μέση Ανατολή, όλη η Ευρώπη τι έλεγε το 19, τον 20ο αιώνα. Θυμάστε, δυστυχώς αρκετοί εξ ημών, θυμάστε, εγώ μπορεί να είμαι μεγαλύτερος εδώ μέσα, δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά και οι άλλοι δεν είστε πάρα πολύ μικροί οι περισσότεροι. Λοιπόν, τι λέγαμε τον 20ο αιώνα για τον 21ο αιώνα, ότι είναι ένας αιώνας ο οποίος θα έχει ενεργειακή κρίση τεράστια κτλ. Από τις ελλείψεις των πρώτων υλών, ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτέλεσμα, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Ποια ενεργειακή κρίση έγινε για το πετρέλαιο, το σχιστολιθικό, $45 είχε για τα τελευταία χρόνια, άρα η Μέση Ανατολή γιατί ανεφλέγει. Πού πήγε η ανάλυση πως είναι από τα πετρέλαια ακριβώς μόνο τα συμφέροντα κτλ. Ποιοι προωθήσανε και τις φονταμενταλικές κρίσεις, τις συγκρούσεις ανάμεσα σε θρησκείες, σε λαούς, σε διαιρέσεις, τα ειδικότερα συμφέροντα στην περιοχή. Η περίφημη Τουρκία, ας πούμε, είναι φανερό, πια και το ξέρουν όλοι από εκεί και αντιδικίες τώρα, ότι ευνόησε πλήρως τον ISIS και τους αδελφούς μουσουλμάνους και γίνανε ό,τι γίνανε και πουλήσανε ατελείωτα όπλα και ήταν όλοι τους πανευτυχείς, κάψαν κόσμο και κοσμάκι 30 φορές περισσότερο, λέει, έγραψαν οι New York Times την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι οι άμαχοι οι οποίοι από τις τελευταίες εκαθαριστικές επιχειρήσεις της αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, εκαθαριστικές επιχειρήσεις του ISIS στην περιοχή, 30% περισσότερο είναι οι άμαχες απώλειες από αυτές που είχαν δώσει. Δεν θυμάμαι πόσες είχαν δώσει, μπορεί να είχαν δώσει 600. Αρχίστε να πολλαπλασιάζει. Παιδιά, σάρωμα. Η Ευρώπη πού είναι? Πού είναι η Ευρώπη? Πού ήταν σε όλο αυτό το Ευρώπη? Πού υπάρχει? Δεν σας λέω μόνο τώρα αν έστειλε κάποιος ένα πλοίο, άλλος ένα στρατό, που όλοι στείλανε, συμμετείχαν, ΝΑΤΟ. Υπάρχει πλήρης ευθύνη για αυτή την υπόθεση, την οποία προφανώς δεν θέλω να κατανοήσω. Να σας πω κάτι. Όλη αυτή η πορεία, όλη αυτή η ενόραση κατά τη γνώμη μου που πρέπει να έχουμε για τη χώρα μας μετά, για το πώς θα καλλιεργήσουμε μέσα στην κοινωνία αυτή την κουλτούρα ανεκτικότητας, νέου προοδευτισμού, αλληλεγγύης, δηλαδή επί της ουσίας αριστερή και προοδευτική συνείδηση. Στηρίζεται πάρα πολύ και στην ανασύσταση της ιστορικής μνήμης του λαού μας. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, διότι με ακρηγόρησε. Δεν είναι τυχαίο που βλέπετε μέσα στην κρίση, που βλέπουμε μέσα στην κρίση, ομάδες νέων επιστημόνων, ομάδες ερευνητών, άνθρωποι μέσα από συλλόγους, να ασχολούνται τόσο πολύ και όλο περισσότερο, να πηγαίνουν στα φιλμ, να ενισχύουν προσπάθειες που αφορούν στο παρελθόν, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Εμφύλιο, στη μεταξική δικτατορία, στα μετεμφυλιακά χρόνια, στη Χούντα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι επίσης μια κοινωνική ανάγκη που έρχεται από τα κάτω. Διότι ξέρετε, σε κρίσεις που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό, χρειάζονται αποκούμπια. Αποκούμπια ατομικά, οικογενειακά, αλλά και συλλογικά. Πρέπει να ξέρεις όλο και καλύτερα την ιστορία σου, με τη σωστή έννοια και με μεροληψία
για να την αγγίζεις και να μπορείς να μείνεις όρθιος στα δύσκολα χρόνια. Σας έδωσα μια θεωρητική εξήγηση τώρα, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Καταρχήν όμως είναι έτσι σίγουρα, μπορεί να έχει κι άλλα. Δεν τυχαίο όμως λοιπόν ότι αυτά τα χρόνια γίνονται γιορτασμοί για την Αθήνα 12 Οκτώβρη, για την απελευθέρωση και όλα τα συμπαραμαρτούντα και την ηλεκτρική, τη μάχη της ηλεκτρικής στις 13 Οκτώβρη και για τη Θεσσαλονίκη πότε απελευθερώθηκε στις 30 Σεπτέμβρη και πώς απελευθερώθηκε, για τα μουσεία που γίνονται, για τα φιλμ που γίνονται, για τα ντοκουμέντα που έρχονται στην επιφάνεια, φέρνουμε και εμείς πολλά αρχεία, φέραμε στην επιφάνεια κτλ. Κτλ. Το δεν είναι τυχαίο. Και να ξέρετε, σας το λέω ευθύδαδα. Μπορεί να ξέρω και έχω και, αν θέλετε, και συνειδησιακά προβλήματα ως κανονικός άνθρωπος καταρχήν και ως αριστερός ύστερα που ασκούμε και έχω ψηφίσει και πολιτικές τις οποίες δεν ήθελα να ψηφίσω. Και με αυτή την έννοια δεν συμψηφίζω τη δράση της Βουλής, που κυρίως η Βουλή είναι το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό της έργο, δεν το εξισώνω ούτε το συμψηφίζω. Αντιλαμβάνεστε με τις δράσεις που κάνει η Βουλή στον τομέα που μόλις τώρα σας αναφέρω. Θα ήταν ανόητο και ούτε το κάνω. Αλλά έχουμε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα της κοινωνίας. Να ενισχύσουμε, να στηρίξουμε, να στηριχτούν, να υποστηριχτούν όλες οι προσπάθειες που θα ανασυστήσουν στο συλλογικό υποκείμενο και στις νέες γενιές κυρίως τα λοιπά, την ιστορία αυτού του τόπου, η οποία είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Και σας το λέω χωρίς κανένα προφανώς εθνικιστικό ή πατριδοτάδε και τα λοιπά. Περί του αντιθέτου, μια ζωή με έχουν κατηγορήσει ή φωτογραφίσει. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά είναι μοναδική, διότι είσαι η μόνη χώρα στην οποία έγινε φίλος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μόνη, η Ιβηρική είχε γίνει πριν. Είσαι η μόνη χώρα η οποία είναι χούντα μεσούσης της δημοκρατίας στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λοιπά και λοιπά. Για να μην σας πω ότι είσαι και η μόνη χώρα που έχει γίνει διάσπαση του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος και έχουν κρατηθεί ζωντανά τα κλαριά του και τα παρακλάδια του, ενώ σε όλη την Ευρώπη έχουν σαρωθεί ή έχουν ενσωματωθεί. Είμαστε το κάτι άλλο από πλευράς ιστορικής διαδρομής. Όχι μόνο για τους αρχαίους, όχι μόνο για τα 200 χρόνια που σε 3 χρόνια θα γιορτάσουμε την απελευθέρωση. Είμαστε τώρα, στον 21ο αιώνα, κάτι διαφορετικό. Αυτή η διαδρομή ενσωματώνει μέσα τη στοιχεία της γεωγραφίας, του ανάγλυφου, του κλίματος, της θέσης της χώρας, των τριών υπήρων, της εξωστρέφειας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και η ιστορική διαδρομή του αριστερού κινήματος. Και γι' αυτό όταν πηγαίνουμε εμείς ή όταν πηγαίνετε όσοι πήγανε στο Μακρονήσι, χιλιάδες άνθρωποι, είναι τουλάχιστον ανόητος κανείς, αλλά η ανοησία είπαμε ανίκητη μαζί με τη βλακεία και κάτι άλλο, να λέει ότι όχι, λέει εσείς δεν έχετε δικαίωμα να πάτε διότι έχετε υπογράψει, ας πούμε, τότε περί βλακείας. Διότι όλοι θα κερδίσουμε από αυτό. Ξέρετε τι γίνεται στη Μακρόνησο. Ξέρετε αυτά που μάθατε όσοι πήγαν εκεί πέρα ή που τα διαβάσανε στις εφημερίδες. Δεν ξέρετε ότι εδώ και 9 χρόνια είναι στα δικαστήρια ο σύλλογος των μακρονησιωτών, περισσότεροι κουκουέδες είναι εκεί, νυν κουκουέδες, θέλω να πω, αλλά άνθρωποι που διαλεγόμαστε και είναι κάτι ευρύτερο, μαζί συνεννοούμαστε, μαζί ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία, είναι στα δικαστήρια για την ιδιοκτησία της Μακρονήσου. Και απέναντι δικηγόρος είναι ο Μάκης Σοβορίδης, βουλευτής του υπόλοιπου Αττικής. Και μπορεί τα υπουργεία μας τώρα να έχουν βγάλει ακόμα και τα, και να θυροκολλήσαν για τα 30 κτίσματα που υπάρχουν, τα τα αυθαίρετα για να τα ρίξουν, έτσι. Αλλά η ιδιοκτησία επί της γης δεν έχει κρυφεί και την παλεύουν με νύχια και με δόντια. Και την παλεύουν και με ανθρώπους στο Λαύριο απέναντι, με αρχές στο Λαύριο απέναντι, με οικονομικά συμφέροντα, διότι είναι κτηνοτρόφοι, είναι άλλοι, που θέλουν στην καλύτερη περίπτωση η Μακρόνησο να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο project, ας πούμε, και δίπλα στην, είναι υπέροχο σαν μέρος, σαν τοποθεσία, όπου ένα μέρος της να κρατηθεί ως ιστορική μνήμη. Και αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Αυτό πάμε να χαλάσουμε και να αλλάξουμε. Αυτό.
Μα θα μου πεις και δεν έχει πέσει ο καπιταλισμός. Δεν έπεσε. Δηλαδή, αν γίνουν τέτοια πράγματα, όχι ένα-δύο, σας λέω, ήδη σας έχω πει νομίζω μερικά, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά άλλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορική μνήμη και για να το ξέρει κανείς που πατάει εδώ πέρα μέσα. Το ξέρετε πως δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ οι κλάσεις, οι στρατιωτικές, με το ποιοι ήταν οι στρατεύσιμοι στην Μακρόνισο. Τα ονόματα, ούτε ο κατάλογος των θυμάτων. Δεν έχει δημοσιευτεί και περάσανε 70 χρόνια. Τι κάνουμε, δεν κατάλαβα, να περιμένουμε. Πέσει ο καπιταλισμός. Δεν είναι, δηλαδή απλό δεν είναι και ύστερα θα ψάξουμε τα αρχεία, θα τους βρούμε. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν από οι τύποι, με συγχωρείτε. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που ήταν επί δεκαετίες στα πράγματα, δεν τώρα τα καταλαβαίνουμε και μην νομίζετε. Ενώ μέσα βλέποντας υπηρεσίες, βλέποντας διακυβέρνες, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν κατανάλωση, σαν παραγωγική αντίληψη, κατανάλωση λοιπόν, δανεισμός, τάδι, κτλ. Μεγάλα συμφέροντα και ταξικές, ακραίες καταστάσεις, αυτά που λέει ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης τα λοιπά, είναι ειλικρινέστατοι, απλώς οι άλλοι δεν τα λένε, αυτοί τα βγάζουν ότι αυτό είναι, είναι έτσι φτιαγμένη η κοινωνία, αφήστε τις βλακίες. Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Και επίσης, δεν κάνανε τίποτα, διότι δεν θέλαν να κάνουν, θέλαν να καλύψουν την ιστορία μας κάτω από το πέπλο της μονοκρατορίας τους, ως οι νικητές του εμφυλίου και οι διάδοχοί τους, έτσι ώστε να μην σηκώνει κεφάλι τίποτα εδώ. Σας πω κάτι επίσης χαρακτηριστικό που δεν ξέρετε. Γνωρίζετε πολύ καλά πως η Ισραηλιτική κοινότητα στην Ελλάδα βασικά έχει συντηρητικούς ανθρώπους. Ενώ σαν ψηφοφόρους, δεν είναι καλοί άνθρωποι, εργατικοί μέσα στις οικογένειες, όσοι έχουν μείνει. Από εκεί λοιπόν, όπως και από την εκκλησία και από τους πρόσκοπους και από το λύκειο και από το, είχαν τις μόνιμες πηγές η δεξιά και οι άλλοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαν κάνει για τους ανθρώπους τίποτα. Δηλαδή δεν είχαν κάνει για μας τίποτα, για τη χώρα μας, για την ιστορία μας. 8 βουλευτές Έλληνες Εβραίοι ήταν στο ολοκαύτωμα του Auschwitz από τη Θεσσαλονίκη. 8. Δεν τους θυμόντουσαν ποιοι ήταν. Εμείς βάλαμε αναθεματική πλάκα, μεγάλη μαρμάρινη πλάκα, και έρχονται και κλαίνε, ξέρω κι εγώ, από την πρέσβυρα του Ισραήλ μέχρι τους όλους αυτούς, τα Ισραηλιτικά συμβούλια, πράγματα κτλ. Σας λέω στελέχη της δεξιάς που λένε έλεος, ας πούμε, έπρεπε να έρθει αριστερά για να αναγνωρίσει το ελάχιστο. Θα δώσουμε ως Βουλή 300.000 ευρώ, διότι δεν μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Και θα κάνουμε το μνημείο στο Auschwitz. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει λοιπόν μνημείο στο Auschwitz από την Ελλάδα. Ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει τόσα θύματα και μνημείο ελληνικό στο Auschwitz δεν υπάρχει. Έτσι, σας το λέω τώρα, έτσι, για να το μάθετε, θα το μάθουν άλλοι 5. Καλά πάμε. Θέλω να σας πω. Και τώρα έχουν φτιαχτεί τα σχέδια, τα τέτοια, τα είπαμε και στον Πολωνό Πρόεδρο την προηγούμενη. Θα φτιάξουμε ένα μεγάλο μνημείο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει αναγνώριση περιουσιών, δεν υπάρχει. Θα μου πεις τώρα είναι τυχαία αυτά, τα είχαν ξεχάσει. Όχι ρε παιδιά. Ως νικητές θεωρούμενοι της υπόθεσης, κάνανε μια σαφέστατη πολιτική επικάλυψης και πλήρης διαστρέβλωσης της ιστορίας, της ιστορικής διαδρομής, των πραγματικών γεγονότων, των πραγματικών ηρώων, των πραγματικών θυμάτων. Εδώ για το Πολυτεχνείο που ήμασταν εμείς προχθές και κάπως τα ξέρουμε ακόμα και μπορούμε να τα ανασκευάζουμε, και είναι έτοιμοι να πούνε αυτά που λέγει η Χούντα, ας πούμε, το ότι δεν υπήρξαν νεκροί, δεν υπήρξαν μπήξες, δείξες, ότι προκαλέσαν, ότι κάναν. Έτοιμοι είναι να τα πούνε αυτά όλα. Άρα η ανασύσταση της ιστορικής συλλογικής μνήμης, η προσπάθεια που κάνουμε στις Χωρισκάδες, στη Βίνιανη, στο Τρίγωνο, με το Γοργοπόταμο, στο Μουσείο του Μπελογιάννη, σε όλες τις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, στις 46 μαρτυρικές πόλεις, οι γερμανικές επανορθώσεις, αποζημιώσεις και όλο αυτό το μεγάλο πακέτο που το έχουμε όλο έτοιμο και απλώς περιμένουμε να δούμε την κατάλληλη στιγμή εντός της τρίτης, ελπίζω, συνόδου της Βουλής, πάντως οπωσδήποτε με την παρουσία μας, να μπορέσει να ψηφιστεί και από την Ολομέλεια της Βουλής με ομόφωνο ψήφισμα, εξαιρετικά τεκμηριωμένο, το οποίο οι Γερμανοί το αποσιωπούν.
το αποσιωπούν. Έτσι, με τρομακτικές ευθύνες. Είμαστε η μόνη χώρα που ταυτόχρονα υπέστη 4 πράγματα. Καμία άλλη χώρα. Πρώτον, οι καθ' αυτό πολεμικές συγκρούσεις που ήταν εκτεταμένες και για καιρό και με τα θύματά τους. Δεύτερος, ο εκτεταμένος λοιμός που οφείλεται στο ότι παίρνανε την πρωτογενή παραγωγή και τα άλλα για τα στρατεύματα του Ρόμελ, δηλαδή στελνόντουσαν κάτω και οι Ιταλοί οι οποίοι είχαν χρεωθεί στα πλαίσια του άξονα να ταΐζουν τους Έλληνες για να υπάρχουν, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Έτσι. Τρίτον, τα αρχαία μας. Ξέρετε την τρομακτική ιστορία του Ελληνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που είναι ένα από τα 5 καλύτερα του κόσμου, του πώς θάψαν οι αρχαιολόγοι κάτω τα μεγάλα αγάλματα για να μην τα βρούνε οι Γερμανοί κτλ. Μόλις προχθές γυρίσανε στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, της Κνωσού 23. Και βεβαίως, τέταρτο, το κατοχικό δάνειο, χιλιάδες χρυσές λίρες και άλλα, το οποίο το είχαν αναγνωρίσει, έχουν πληρώσει τις 2,5 πρώτες δόσεις. Τις έχουν πληρώσει. Είναι αναγνωρισμένο, δεν είναι από κύμα φαντασία. Και όλα αυτά είναι από το νομικό συμβούλιο του κράτους που σας λέω, πλήρως εμπεριστατωμένοι. Για τα στοιχεία λέω. Και τελευταίο βέβαια, οι 40 τόσες μαρτυρικές πόλεις, όπου με πρόσχημα το Αντάρτικο και ως αντίπεινα, λέω με πρόσχημα, διότι οι μισές από αυτές ήταν όταν ήδη είχαν χάσει. Είχε τελειώσει στην Ευρώπη. Το ξέραν πως χάναν. Ήταν στην υποχώρηση, όπου δεν γλύνανε μόνο γέφυρες, δεν κόβανε μόνο γέφυρες. Επί τη ευκαιρία και έκανε και μερικά χωριά και κόσμο. Σας είπα 5 πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να είχε ταυτόχρονα αυτές τις 5 πληγές τεράστιες πάνω στο σώμα της. Λοιπόν, αυτά τώρα εμείς τα φέρνουμε στην επιφάνεια, όλα αυτά. Συζητιούνται, απασχολούν τον κόσμο, είναι στοιχεία. Δεν είναι άχρηστο, δεν είναι επιδερμικό, δεν είναι προσθετικό σε κάτι άλλο. Έχει στοιχεία, είναι οργανικό στοιχείο μιας διαφορετικής αντίληψης για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Συνδέεται με όλα τα προηγούμενα, σύμφωνα με μένα. Και όχι μόνο, θα έλεγα, ότι αυτά είναι συλλογικές επεξεργασίες και αποτελέσματα συλλογικών προσπαθειών. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση κυρίως πρέπει να κάνουμε στο προσεχές διάστημα, μαζί βεβαίως με την παρουσία μας δίπλα στον κόσμο, δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στα πραγματικά προβλήματα, την ανάδειξη αυτών των προβλημάτων, την επίλυση ζητημάτων, όχι σε ατομική βάση, κάναμε αυτό να σου κάνουμε, αλλά την επίλυση κάποιων ζητημάτων που απασχολούν, που θεωρούνται λεπτομέρειες ή που αφορούν λίγους, που όμως δεν λύνονται από τα Υπουργεία, δεν λύνονται έτσι, από την εκτελεστική εξουσία, δεν φτάνουν στην αντίληψή τους, οτιδήποτε. Έχουμε υποχρέωση. Είμαστε κοντά, είμαστε δίπλα, είμαστε μέρος αυτού του λαού, ανεξαρτήτως της κυβέρνησης. Και σε απόσταση με την κυβέρνηση. Και σε αντίθεση με την κυβέρνηση, εάν αυτό χρειαστεί. Το λέω ευθύτατα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και ταυτόχρονα είναι ένας ευρύτερος, πολιτιστικός ρόλος, δημιουργικός ρόλος μέσα σε αυτή την κοινωνία, να μείνουν όρθιες οι δυνάμεις που μπορούν να παράγουν, να δημιουργούν, να είναι αλληλέγγυες, να έχουν προσωπικότητα, να έχουν κριτική διάθεση, να αναφέρονται σε αυτό το ευρύτερο κάδρο των ευθυνών και όχι, ας πούμε, είτε να πνίγονται στην νοσταλγία τους, είτε να πάνε να κρυφτούν πάνω στα στεγανά, πίσω από τα στεγανά, μιας μεταφυσικής δοξασίας, γι' αυτό λέμε για τα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και λάση Ελλήνων χριστιανών κτλ. Για να κρύψουν το κεφάλι τους από το τι έρχεται από ουρανού και να αναπέμψουν στον ουρανό και να αναθέσουν. Αναθέσαν πρώτα σε εμάς, μπορεί να απογοητεύτηκαν και να αναθέσουν ύστερα στον θεάνθρωπο για να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Αυτή τη μάχη μπορούμε να τη δώσουμε. Έχουμε τα εφόδια, έχουμε τα υλικά, έχουμε τα στοιχεία, έχουμε την πείρα πια. Και νομίζω ότι μπορούμε να τη δώσουμε με αποτελεσματικότητα. Εντάξει, να είστε καλά.